Τάσο το ρύζι, δε. Ναι, λίγο βάλε. Πάμε πατέρα. Κάνει φτάνει δουλειά, αλλά φτάνει. Πάμε το ρύζι, βάλε. Σήκωσε το πολύ. Όχι, μπέζε. Σήκωσε το ρύζι, σήκωσε το. Ανακάτεψε το. Έτσι. Να σου πω, βγάλω λίγο ρύζι, μπας και γίνει καλύτερα. Θα βράσει λίγο καλύτερα. Βάλει κι άλλο νερό. Όχι, στο σιρτάρι, Θεέ μου. Θα το βάλω όμως στο βραστήρα. Βλέπω το Παντελή να βάζει τη σπάτουλα τηλερωμένη μέσα στα καθαρά. Βάλε. Μετά θα το στραγγίξουμε, οπότε μη μασάς. Βάλε βαλσάμι. Τι έβαλες το ρύζι. Τι έβαλες παρμεζάνα. Παρμεζάνα δεν μου πες. Τι παιδί είναι αυτό, ρε φίλε. Τι παιδί είναι αυτό. Δεν κατάλαβα εκεί με τις μαριναδες και στα υλικά. Έπιασα και την παρμεζάνα, έβαλα εκεί πέρα δύο πρέζες περίπου. Παρμεζάνα. Δεν το ήθελε ο Τάσος αυτό να μπει η παρμεζάνα. Εδώ μέσα βρίσκω κρεμμυδί. Ναι. Πολύ ψιλοκομμένο, Πολύ ψιλοκομμένο, βεβαίως. Μισό να τα κάνω. Θα κρατήσει μερικά μανιτάρια τα πιο όμορφα κομμένα να τα σουτάρουμε. Τα άλλα βάλτε σε ένα τέτοιο ρε φίλε, να είμαστε εδώ καθαροί να δουλεύουμε. Αυτό, κάτσε να καθαρίσουμε. Λίγο αργά για να είστε καθαροί, μου φαίνεται. Τι να κάνω, σεφ. Το πατάτε, έτσι τα βρήκα, αλλά. Μανιτάρια όλα μαζί. Α, τα πέταξε. Όχι, ρε φίλε, γιατί ρε αγόρι μου, γιατί. Πάνε τα μανιτάρια. Πετάει τα μανιτάρια. Φίλε, έχουμε άλλα τουλάχιστον. Έχουμε άλλα, ρε. Εδώ πέρα είναι, εδώ έχουμε φουλ μανιτάρι. Πέρα ότι έκανε γκάφα και τα πέταξε που ήταν φάουλ. Θέλω να του πετάξει το παπούτσι από τον εξώστη. Του το πετούσα άνετα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, άμα καθόμουν λίγο ακόμα για τον έβλεπα, του το έχω να το παπούτσι εδώ, στο τάφο. Λέω, γιατί το πέταξε, γιατί. Γιατί δεν πρόλαβα, δεν τον έπρεπε. Φρέσκο κρεμμύδι, είπαμε για τη μαρινάδα. Είναι γιατί ο Παντελής ζει στον κόσμο.